μέσα μου ένα αγκαθάκι και θέλω να μου το, να μου το λύσεις, γιατί μόνο εσύ μπορείς να μου το λύσεις. Προσωπικό. Είναι του παρελθόντος αγκαθάκι και έχει να κάνει με μία σχέση σου, την οποία ποτέ δεν κατάλαβα. Ούτε κανείς δεν την κατάλαβε, δεν την αναφέρεις λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Θα την αναφέρω. Όχι. Θα την αναφέρω. Γιατί? Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αλλιώς την έχεις εσύ προσπαθήσει να την εξηγήσεις και αλλιώς την έχει καταλάβει ο κόσμος. Οπότε ίσως καλό θα ήταν, έστω και τόσα χρόνια μετά. Το έχω πολλές φορές. Ναι, αγάπη μου, αλλά επειδή άλλη άποψη έχει το ένα μέρος της σχέσης, άλλη άποψη έχεις εσύ, μην αφήνουμε ερωτηματικά να πλανώνται και να αιωρούνται. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό, δηλαδή. Θα πρέπει να σε πιέσω. Κοίτα, με την Αταλία δεν τα είχαμε. Δεν αναφερόμουν σε μένα. Κάναμε παρέα με την Αταλία. Ναι, κάναμε παρέα. Για άλλη μιλάς. Για άλλη μιλάω. Για άλλη μιλάω. Μιλάω για το, για το 1996 που τα περιοδικά τότε και τα. Γιατί δεν υπήρχαν blogs τότε, ούτε υπήρχαν πάνελ μεσημεριανών εκπομπών, υπήρχαν μόνο εφημερίδες και όχι μετά από κουτσοπολίστικα, περιοδικά ποικίλης ύλης. Τα οποία αναφέρονταν σε ένα φλογερό εντός εισαγωγικών ειδήλιο ανάμεσα στο Στέλιο Ρόκο και στη Ρούλα Κορομιλά. Τότε λοιπόν η Ρούλα τον είχε φιλοξενήσει στην εκπομπή της, είχαν κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή στο Μπράβο με το Στέλιο, είχαν ανταλλάξει και ένα πολύ ζεστό φιλί στο στόμα. Μετά από καιρό το ειδήλιο, θα το ξαναβάλω σε εισαγωγικά γιατί είναι ερωτηματικό για μένα, γι' αυτό θα σε ρωτήσω ευθέως, έλαβε τέλος. Η Ρούλα μίλησε για χωρισμό. Ο Στέλιος είπε ότι ποτέ δεν υπήρξε ειδήλιο-ειδήλιο με την έννοια της λέξης ερωτική σχέση. Απλά υπήρξε μια τρυφερή παρέα μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν τα βρήκανε ποτέ ερωτικά. Τέλος. Θα μου επιτρέψετε να σου πω ως γυναίκα, παίρνοντας το μέρος μιας άλλης γυναίκας, εμένα αν με άδειαζε ένας άντρας και μου έλεγε δεν τα είχα ποτέ μαζί σου, θα νιώθω άσχημα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και το ξαναλες τόσα χρόνια μετά. Επιμένεις ότι αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το ξέρεις πολύ καλά ότι είναι αυτή η αλήθεια. Άρα τι ήταν διαφημιστικό κόλπο όλο αυτό? Καθόλου. Μας άρεσε πολύ να είμαστε μαζί για να κάνουμε παρέα. Αλλά το να έχεις σχέση ερωτική με κάποιον και να νιώθεις ερωτευμένος μαζί του είναι άλλο. Mm-hmm. Έτσι. Μπερδέψαμε τα μούτια μας. Δεν υπήρχε χημεία. Πολύ. Στην παρέα πολύ. Ναι. Έτσι, είχαμε φοβερή χημεία στην παρέα. Πέφτει πολύ γέλιο. Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και πολύ, πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος. Πάρα πολύ. Έτσι. Εγώ ήμουνα σε μια φάση τότε άστο. Mm. Το απόλυτο ότι να είναι. Είχες χάσει τον πατέρα σου κιόλας, νομίζω, τότε. Πολλά. Και εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά το ερωτικό είναι άλλο. Όχι ότι δεν μου άρεσε, δεν τους άρεσα ή αυτό. Δεν υπήρχε. Μάλιστα. Και επειδή τα περιοδικά λοιπόν μιλάγανε για έναν φλογερό έρωτα, μας είχαν κάνει άνω κάτω. Η δημοσιότητα δηλαδή σας το χάλασε, θες να μου πεις? Δεν ξέρω αν έφταιγε η δημοσιότητα, μπορεί και να μην. Δεν ξέρω. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Okay. Στην τηλεόραση είναι μεγάλη. Για μένα είναι η Ρούλα, δηλαδή την ξέρω. Για όλους μας είναι. Όχι, γιατί μας έχει μάθει τηλεόραση η Ρούλα. Έτσι, εγώ δεν είναι έχω ζήσει εποχές με τη Ρούλα να μπαίνει στο μαγαζί που τραγουδάω και να σηκώνεται όλο το μαγαζί όρθιο. Για τέτοιες εποχές μιλάμε. Πώς είναι οι σχέσεις σας τώρα, μιλάτε? Όποτε βρεθούμε, πολύ. Πολύ καλά. Πολύ. Και υπάρχει αγάπη, ρε παιδί μου. Υπάρχει αγάπη. Ναι. Αλλά εντάξει, μας έχει. Ξέρεις, όπου μπλέκονται πολλοί κόσμος, είναι το σπασμένο τηλέφωνο, φτάνουν στα αυτιά μας πράγματα τα οποία δεν έχουμε πει ποτέ ο ένας για τον άλλο. Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ αλλιώς αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Καλά δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Γιατί υπάρχει αγάπη, δηλαδή, και από τη μεριά της το ξέρω, ακούω, νιώθω. Αυτό.